μεσημέρι, έκτακτη ευρεία συνεδρίαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλίας. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Απασχόλησης Γιώργος Κοντογιάννης, οι βουλευτές του Νομού Κρινιό Κανελοπούλου, Παναγιώτης Αδρακτάς, Κώστας Τζαβάρας, Γιάννης Κουτσούκος, Μιχάλης Κατρίνης, ο Νομάρχης Ηλίας Χαράλαμπος Καφύρας, ο Αντινομάρχης Παναγιώτης Πλατανιάς, ο πολιτευτής του Πασόκ Δημήτρης Μητρόπουλος, η Αντιδήμαρχος Αμαλιάδας Νίκη Κοκαλιάρη, η οποία ηγείτο της συνεδρίασης, οι Δήμαρχοι Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος, Βόλακος Βασίλης Αδαμόπουλος, Ανδρίτσενας Τρίφωνας Αθανασόπουλος, Βαρθολομιού Χρήστος Βριώνης, Ανδραβίδας Γιάννης Παπανδρέου, Λεχενών Νίκος Κουλούρης, Κάστρου Κιλίνης Κύριος Μπούρμπουλας, Ζαχάρος Πανταζής Χρονόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Πύργου για θέματα καθηριότητας Νίκος Φάμελος και άλλοι φορείς του τόπου. Το θέμα της συνεδρίασης ήταν να προγραμματιστεί το ραντεβού με τον Υπουργό Πολιτισμού Αντώνη Σαμαρά και να ενημερωθεί για το θέμα της Τριανταφυλιάς πριν από τις 12 Μαΐου που συνεδριάζει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για να περάσουν το μήνυμα ότι η περιοχή της Τριανταφυλιάς είναι το καταλληλότερο μέρος για να γίνει το εργοστάσιο στερεών αποβλήτων. Μειώθηκε η ψαλίδα ανάμεσα σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ως προς την πρόθεση ψήφου στις 3,1 μονάδες σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της MRB. Καταλληλότερος πρωθυπουργός εξακολουθεί να θεωρείται ο Κώστας Καραμανλής. Στις 3,1 μονάδες βρίσκεται πλέον η ψαλίδα ανάμεσα στο Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της MRB για τον ελεύθερο τύπο. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο κύριος Κώστας Καραμανλής με αυξημένο ποσοστό. Ακόμα, οι ψηφοφόροι δηλώνουν ότι δεν επηρεάζονται από τα σκάνδαλα για την επιλογή κόμματος, ενώ μεγαλύτερα σκάνδαλα αναδεικνύονται οι υποθέσεις βατοπεδίου και χρηματιστηρίου. Με ποσοστό 39,8 έναντι 33,6 του Γιώργου Παπανδρέου, ο Κώστας Καραμανλής θεωρείται καταλληλότερος για την πρωθυπουργία. Ωστόσο, το Πασόκ εμφανίζεται να υπερέχει της Νέας Δημοκρατίας ως προς την ικανότητα διακυβέρνησης κατά 6,6 μονάδες, 34,6% και 28% αντίστοιχα. Αναλυτικά, η πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές έχει ως εξής. Ποσοστό 32,2% συγκεντρώνει το Πασόκ και 29,1% η Νέα Δημοκρατία. Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνουν 7,2% και 6,7% αντίστοιχα, παρουσιάζοντας πτώση 0,6% της μονάδας. Πτώση 0,3% της μονάδας παρουσιάζει και η εκλογική επιρροή του ΛΑΟ, συγκεντρώνοντας το 5,2%. Οι οικολόγοι, στο μεταξύ, από το 3% του Απριλίου εκτοξεύονται στο 4%. Αναποφάσιστο δηλώνει το 9,6% των ερωτηθέντων, ενώ σχεδόν η μισή από αυτούς, 45,5%, προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όσο αφορά στη συσπήρωση, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει συσπηρώσει το 71,3% των ψηφοφόρων της, με τις περισσότερες διαρροές προς το ΠΑΣΟΚ 7,3% και το ΛΑΟΣ 3,8%. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει ποσοστό συσπήρωσης 81,7% με τις περισσότερες απώλειες προς το ΣΥΡΙΖΑ 4,1%. Στην ερώτηση αν θα απέχουν από τις ευρωεκλογές, το 65,7% των ερωτηθέντων απάντησε όχι και τόσο πιθανό, καθόλου πιθανό, ενώ το 31,1% δήλωσε ότι είναι πολύ έως αρκετά πιθανό. Σχετικά με τα κριτήρια της ψήφου για τις ευρωεκλογές, το 44,9% δηλώνει ότι θα επιλέξει το κόμμα που μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα καλύτερα στην Ευρώπη, το 35,6% θα επιλέξει ένα κόμμα σε σχέση με τη στάση του στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ενώ το 12,3% απάντησε ότι θα επιλέξει και με τα δύο παραπάνω κριτήρια. Οι πολίτες θεωρούν ότι ο νικητής των ευρωεκλογών θα είναι το ΠΑΣΟΚ, με τον δείκτη στην παράσταση νίκης να φτάνει το 62,1%. Το 40% των πολιτών τάσεται υπέρ των διπλών εκλογών στις 7 Ιουνίου, ενώ υπέρ τάσεται και το 20% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Υπέρ μόνο της διεξαγωγής ευρωεκλογών τάσεται το 52,2%. Όσο αφορά στα κριτήρια επιλογής κόμματος, το 81,6% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται στην επιλογή από τα σκάνδαλα. Συγκεκριμένα το 56,7% δηλώνει ότι επιλέγει κόμμα με βάση τη διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη και το 24,9% με βάση τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων. Μόνο το 11% δηλώνει ότι επιλέγει κάποιο κόμμα σύμφωνα με τη διαχείριση των θεμάτων διαφθοράς και διαφάνειας στα πολιτικά σκάνδαλα. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού Ηλίας εν ώψη της νέας αντιπυρικής περίοδου που ξεκίνησε από την 1η Μαΐου. Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού Ηλίας βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, τα μέσα προστασίας για τον ομό Ηλίας έχουν αυξηθεί σε συνεργασία και με τους Δήμους, ενώ δυστυχώς παραμένει το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, το οποίο η πυροσβεστική υπηρεσία προσπαθεί να καλύψει με εποχικούς πυροσβέστες. Από τη διοίκηση του πυροσβεστικού σώματος αναφέρεται ότι ο καιρός είναι ευνοϊκός προς το παρόν για την προετοιμασία τόσο των πυροσβεστικών οχημάτων όσο και του προσωπικού, όμως ακόμη και αν οι καιρικές συνθήκες εξελιχθούν έτσι ώστε να απαιτείται η κινητοποίηση του σώματος, άμεσα θα ενεργοποιηθούν οι περιπολίες και τα πυροφυλάκια. Το εποχικό προσωπικό στην υπηρεσία είναι 127 άτομα, ενώ το πρόβλημα που χρειάζεται άμεση επίλυση αφορά στην επάνδρωση του αεροδρομίου του Επιταλίου, όπου απαιτείται καθημερινά πυροσβεστικό όχημα με έμπειρο προσωπικό. Τα εναέρια μέσα, όπως κάθε χρόνο, αναμένονται στην Ηλία τέλη Μαΐου προς αρχές Ιουνίου. Κατά 33,3% αυξήθηκαν τα κόμιστρα των ταξί για μονή και διπλή ταρίφα, ενώ αναμένεται να διπλασιαστούν μέσα σε διάστημα ενός χρόνου. Αυξήσεις φωτιά από την 1η Μαΐου στα ταξί, ενώ η χιλιομετρική αποζημίωση στη μονή και διπλή ταρίφα θα διπλασιαστεί σταδιακά μέσα σε έναν χρόνο. Μαζί με τα κόμιστρα όμως, αυξήθηκαν και οι καταγγελίες για ασυνείδητους οδηγούς που επιλέγουν επιβάτες και κλέβουν στο ταξίμετρο. Από την 1η Μαΐου, η μονή και η διπλή ταρίφα αυξάνονται κατά 33,3%. Έτσι, από 36 και 68 λεπτά που ήταν, φτάνουν στα 48 και 84 λεπτά αντίστοιχα. Αυξάνεται το κόστος του τηλεφωνικού ραντεβού από 2,80 ευρώ σε 3 έως 5 ευρώ. Σταθερό μένει το κόστος της σημαίας και της μικρότερης διαδρομής. Οι αυξήσεις στα κόμιστρα των ταξί θα εφαρμοστούν σε τρεις φάσεις. Η πρώτη ισχύει από την 1η Μαΐου, η δεύτερη από τον Νοέμβριο και η τρίτη το Μάιο του 2010, οπότε και η αύξηση θα αγγίξει το 100%. Έχει κάνει η συνδικαλιστική οργάνωση του ταξί πολλές επαφές με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Στυλιανίδη. Έχει ζητήσει κάποιες συγκεκριμένες αυξήσεις, μικρές, για το ως αναπροσαρμογή του 2008 και μια αναπροσαρμογή για το 2009 στα τιμολόγια των ταξί όσον αφορά τη χιλιομετρική αποζημίωση. Αυτό βέβαια που πήραμε από τον Υπουργό ήταν το διπλάσιο από εκείνο που είχαμε ζητήσει. Βέβαια πιστεύω ότι όλα αυτά κρύβουν κάτι. Δεν θέλω να γίνω μάντης, αλλά θα έχουμε αλλαγές. Ναι, στη χιλιομετρική αποζημίωση είναι γύρω στο 30%. Η αύξηση μπορεί να φαίνεται μεγάλη. Την αύξηση αυτή δεν τη δικαιούμαστε μόνο εμείς, τη δικαιούται όλος ο ελληνικός λαός, και αν δεν υπήρχαν βατοπέδια, παυλίδες, ζήμες, ο λαός θα έτρωγε με χρυσά κουτάλια. Να σταματήσουν οι κυβερνώντες, τις αρπαχτές, να ανασάνει ο κόσμος. Σύμφωνα με τη νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας Άρης Πιλιοτόπουλου, κλείνουν οριστικά τα τμήματα των τεχνολογικών ιδρυμάτων περιορισμένης ζήτησης σε όλη την Ελλάδα. Λουκέτο πρόκειται να μπει οριστικά σε τμήματα των τεχνολογικών ιδρυμάτων περιορισμένης ζήτησης, τα οποία τα τελευταία χρόνια λόγω της βαθμολογικής βάσης του 10 δεν δέχονται εισακταίους, ενώ παράλληλα μπαίνουν και οι βάσεις για τη ρύθμιση και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των υποψηφίων τους. Πρόκειται για την πρώτη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας Άρης Πιλιοτόπουλου στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες φέτος ξεκινούν στις 15 Μαΐου. Ταυτόχρονα με το ίδιο νομοσχέδιο υλοποιείται η πρόταση του πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Μουτζούρη για την ενσωμάτωση Πανεπιστημίων και ΤΕΗ. Με τις διατάξεις του θεσμοθετείται η συνεργασία Πανεπιστημίων και ΤΕΗ και σε προπτυχιακό επίπεδο σε περιπτώσεις ομοειδών τμήματων που βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια της χώρας και όχι μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας και συλλογής υπογραφών και κατατίθεται άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση, αλλάζει η φυσιογνωμία των ΤΕΗ, μπαίνουν οι βάσεις για να αποτελέσουν στο μέλλον ισότιμους εταίρους των πανεπιστημίων, ενώ κλείνουν και όσα τμήματα υπολειτουργούν. Αγώνες παραδοσιακής τοξοβολίας πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στο χώρο του προπονητηρίου τοξοβολίας, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Στρούσι και το Νεοχώρι. Το γεγονός διοργάνωσε η Αθλητική Ένωση Λεχενών. Είμαι ο Βούρος ο Κώστας, είμαι έφορος του τμήματος τοξοβολίας της Αθλητικής Ένωσης Λεχενών, όπου εδώ και 2,5 χρόνια έχουμε φτιάξει ένα τμήμα τοξοβολίας
που τολμώ να πω ότι είναι το πολυπληθέστερο στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο σε συμμετοχές στο Πανελλήνιο, τουλάχιστον από τη Σωματεία της Επαρχίας. Μιας και τα της Αθήνας μας βγαίνουν μπροστά, οι αγώνες γίνονται εκεί συνήθως, στην Αθήνα. Μαζευτήκαμε όλοι σήμερα, just for fun όπως λέμε, απλά για να περάσουμε όμορφα, ωραία, να πυκνήσουμε. Το είχαμε κανονίσει να κάνουμε στη Φολόη, στο δάσος, ένα αγώνα field που λέγεται. Δηλαδή ανηφόρες, κατηφόρες μέσα στο δάσος, αλλά η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας μας τρόμαξε λίγο, επομένως το κάνουμε τώρα εδώ στο χώρο μας, που είναι ανάμεσα στο Στρούσι και στο Νιοχώρι. Ένας χώρος όπου τον έχουμε νοικιασμένο, έχουμε φτιάξει και κλειστό προπονητήριο για το χειμώνα που τον βγάλαμε πολύ ωραία, παρά τις βροχές που μας πλημμύρισαν. Και τώρα έχουμε βγει και έξω και έχουμε μαζέψει σήμερα αρκετά παιδιά, όσα μπόρεσαν να έρθουν, γιατί έχουν ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει εξεταστική περίοδο. Ηλικίες, η μικρότερη μας αθλήτρια είναι 4,5 χρονών και έχουμε μέχρι τους γεροντότερους, εμένα ας πούμε, 46. Το σημαντικότερο είναι ότι η τοξοβολία συνάδει με το χωνιδίωμά μας. Είναι αυτό το οποίο μας κράτησε ζωντανούς χιλιάδες χρόνια πριν. Ως άτομα είμαστε στοχοθετημένοι, ο εγκέφαλός μας λειτουργεί κυνηγώντας το στόχο και το κέντρο, και το σίγουρο είναι ότι μπορεί να πειθαρχήσει, να μας κάνει να καταλάβουμε το πώς πετυχαίνοντας βραχυπρόθεσμους στόχους μπορούμε να πετύχουμε τους μακροπρόθεσμους μας, και το σίγουρο είναι ότι υπάρχει πολύ κενό για ένα ολυμπιακό άθλημα όπως είναι η τοξοβολία, προκειμένου να αναδειχθεί και η περιφέρεια έχοντας πάρα πολύ καλό υλικό. Σαν άθληση ξεκινάμε πάντα από την ψυχαγωγία, δηλαδή ότι σαν χόμπι, έτσι θέλουμε οικογένειες, δεν πηγαίνουμε πρωταθλητικά. Έχουμε βγάλει αθλήτριες και αθλητές οι οποίοι και έχουν φλερτάρει με την εθνική και είναι στην εθνική και έχουν πάρει και πολύ καλή θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κορασίδων που έγινε τον Οκτώβριο που μας πέρασε. Σαν όσοι δεσμεύονται αθλητικά και θέλουν να προχωρήσουν περισσότερα, έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες για να το κάνουμε αυτό. Και φυσικά μέσα σε αυτήν την προπόνηση σημαίνει ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αεροβική ή άλλη φυσική κατάσταση που χρειάζεται. Αφιερώνουμε πολλές ώρες εδώ. Είμαστε σχεδόν καθημερινά όσο αντέχει ο προπονητής μας, εγώ δηλαδή. Από τις 5 και μετά βρισκόμαστε εδώ. Και είμαστε σχεδόν πάντα είμαστε σε αυτό το χώρο. Οποιοδήποτε θέλει να δοκιμάσει. Πραγματικά οποιοδήποτε θέλει να δοκιμάσει και έχει ελεύθερο χρόνο. Αυτό που λέω σε όλους είναι πάρτε καφεδάκι και ελάτε. Εκτός από το να αναζητήσει τις διευθύνσεις της Αθλητικής Ένωσης Λεχενών, που έχει έδρα της στα Λεχενά, βρισκόμαστε ακριβώς στα μέσα του δρόμου που ενώνει το Στρούσι με τον Νιοχώρι. Νίκος Σιραδάς λέγομαι. Συμμετέχω εδώ στην άσκηση παραδοσιακής τοξοβολίας που οργάνωσε ο σύλλογός μας με τον κύριο Κώστα, που είναι πολύ καλός προπονητής. Είναι μια πρώτη προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι, στην παραδοσιακή τοξοβολία. Παρότι έχουμε συμμετέχει σε πρωταθλήματα αθλητικά κανονικά 18 μέτρων και 90 μέτρων, αυτό είναι πολύ όμορφο. Μπορώ να πω ότι περνάμε πάρα πολύ καλά. Λέγομαι Δεσπότη Ελευθερία, είμαι δασκάλα. Στο δημοτικό έχω 3 παιδιά. Ασχολούμαστε κάποιους μήνες εδώ με την τοξοβολία. Ευχαριστούμε τον κύριο Βούρο γιατί εκείνος μας εμπνέει. Μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια ισορροπία πνεύματος και σώματος. Σήμερα απολαμβάνουμε τον ήλιο και τη φύση, αλλά κάνουμε και μια αναδρομή στο παρελθόν. Προσπαθούμε να το ζήσουμε. Τέλεια. Πόσο καιρό ασχολείστε ο καθένας? Σχεδόν 3 χρόνια. Εγώ σχεδόν ένα. 3 μήνες. 2,5 χρόνια περίπου. Σχεδόν 3. 5 μήνες. 5 μήνες. Έρχεστε συχνά εδώ πέρα? Ναι. Όσο μπορούμε, γιατί με τα μαθήματα και αυτά είναι λίγο δύσκολα, ναι. Μπορούμε. Οπότε μας βολεύει. Ναι. Και καθημερινά, εντάξει. Για ποιο λόγο εκεί παιδιά? Για τον αγώνα τοξοβολίας που διοργανώνουμε. Περνάτε ωραία? Ναι. Πραγματική ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Μονόδρομος για καραφλό. Ανακυκλώστε τις παλιές συσκευές. Ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, τηλεόραση και κερδίστε έως 300 ευρώ. Τηλεόραση LG 37 ιντσών, 37 LG 3000 από 599 μετρητής. Τώρα με ανακύκλωση μόνο 499 ευρώ. Σε 12 άτοκες δόσεις. Κέρδος τιμής 100 ευρώ. Κέρδος στόκων 40 ευρώ. Συνολικό κέρδος 140 ευρώ. Καραφλός. Πρωτοπορία και στην ανακύκλωση. Καραφλός.
πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου. Έλλειψη νερού. Κάθε μέρα γίνεται πιο έντονη. Ένα πρόβλημα που μας αγγίζει όλους. Ένα ποτήρι καθαρό νερό είναι ζωή, είναι πολιτισμός. Η Νομαρχία Ηλίας φέρνει καθαρό πόσιμο νερό στις βρύσες όλων μας από τις πηγές του Ερήμανθου. Με το έργο προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ, 70.000 κάτοικοι του τόπου μας θα έχουν πόσιμο νερό. Ένα έργο ανάπτυξης και ζωής, ίδρυυση δήμων και κοινοτήτων νομού Ηλίας. Καθαρό νερό, το δικό μας νερό, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε τα βράδια σας να έχουν γεύση? Ψισταριά το σπιτικό. Μοναδικά εδέσματα για απαιτητικούς καλοφαγάδες από αγνά και φρέσκα υλικά. Ψισταριά το σπιτικό. Πίτα γύρος, σουβλάκι χοιρινό χειροποίητο, σουβλάκι κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, μποξιά, ψητό κοτόπουλο σχάρας και όλα τα ψητά της ώρας. Ψισταριά το σπιτικό. Γευτείτε τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος πίτα σκεπαστή. Διανομή κατοίκων. Δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 26210-33-448. Ψισταριά το σπιτικό. Η διαφορά στη γεύση και την ποιότητα. Υπεύθυνος Γιάννης Δάρας. Κατακόλου 55, έναντι Παλαιού Νοσοκομείου. 5, 6 και 7 Μαΐου. Τρεις μέρες άμυλας, αγώνα ζωής. 53η Πανελλήνια Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού, Γυμνασίων και Λυκείων Ελλάδος και Κύπρου, στο Δημοτικό Στάδιο του Πύργου. Για άλλη μια φορά, η Ελλάδα δείχνει το πιο όμορφό της πρόσωπο και σπάει όλα τα ρεκόρ. 53η Πανελλήνια Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού, Γυμνασίων και Λυκείων Ελλάδος και Κύπρου. 5, 6 και 7 Μαΐου. Όλα είναι θέμα παιδείας. Οργάνωση, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Νομού Ηλίας. Συνδιοργανωτές, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλίας και ο Δήμος Πύργου. 53η Πανελλήνια Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού. Στηρίξτε την προσπάθειά μας. Να είστε όλοι εκεί. Αγώνες σκοποβολής πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στο χώρο του Νομαρχιακού Σκοπευτηρίου Σταθερού Στόχου στην περιοχή της Πιάτζας. Σήμερα σκοπευτήριο της Πιάτζας γίνονται διασυλλογικοί αγώνες πυροβόλων όπλων 30-30 μεγάλου διαμετρήματος. Λέγομαι Κρεμμύδας Διαμαντής, είμαι υπεύθυνος ασφαλείας και λειτουργίας του σκοπευτηρίου. Στο σκοπευτήριο σήμερα συμμετέχουν αθλητές εγγεγραμμένα μέλη του ΑΣΟ Πυρακλής Πύργου. Είναι ένας αθλητικός σκοπευτικός όμιλος πυροβόλων πλέον και κυνηγετικών όπλων, ο οποίος έχει ιδρυθεί το 1987, επαναλειτουργήσε το 1998 και από τότε έως σήμερα έχει ασταμάτητη δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 270 μέλη εγγεγραμμένα, κάτοχοι πυροβόλων όπλων και